Καλημέρα και από μένα. Έτσι όπως τα είπε ο σύντροφος, ο Γενικός Γραμματέας είναι τα πράγματα, φίλοι και φίλες. Οι εξελίξεις και οι αλλαγές πλέον κινούνται με μεγάλη ταχύτητα. Δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση όπως ήμασταν πριν 2-3 χρόνια, αλλά οι καταστάσεις μπορεί να αλλάξουν από μήνα σε μήνα, ακόμα και από μέρα σε μέρα, όπως και εμείς οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ αλλάζουμε τις τιμές στα ράφια κάθε μέρα. Δεν είναι τυχαίο που και η ίδια η εργοδοσία χρησιμοποιεί αυτή τη ρευστή κατάσταση. Σε συναδέλφους που διεκδικούν υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης, τι τους λέει? Καλά τι ζητάτε αυτή την εποχή? Δεν βλέπετε τι γίνεται? Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο, ότι αν θα έχουμε πόλεμο και εσείς έρχεστε και ζητάτε σύμβαση? Με άλλα λόγια, τι μας λένε? Θέλουν τους εργαζόμενους και τις διεκδικήσεις τους να μπουν στον πάγο, παρατηρώντας από μακριά τις εξελίξεις, μη και χάσουν καν ένα ευρώ από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Και ότι εδώ, δεδομένης της κατάστασης, βάλτε πλάτη, μη ζητάτε, λες και έχουμε εμείς τα ίδια συμφέροντα με αυτούς. Εμείς δεν έχουμε κανένα σκοπό ούτε να κοιτάμε τις εξελίξεις από μακριά, ούτε να στοιχηθούμε πίσω από τις αγωνίες της εργοδοσίας. Έχουμε πείρα πια. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας ζητάνε θυσίες. Το κάνανε στην προηγούμενη καπιταλιστική κρίση, το κάνανε στην πανδημία, προτάσσοντας το λεγόμενο εθνικό συμφέρον, που στην πραγματικότητα δεν είναι το δικό μας, αλλά είναι το δικό του συμφέρον. Μας έλεγαν να μην διεκδικούμε. Γιατί? Για να μας πετσοκόψουνε και όσες κατακτήσεις είχαμε μέχρι τότε. Μας έλεγαν να κάνουμε υπομονή και μόλις ανακάμψει η οικονομία θα κερδίσουμε όλοι και τελικά τίποτα από ό,τι μας πήρανε δεν μας το γυρίσανε πίσω. Στις δυσκολίες λοιπόν της ανάπτυξής τους, τι μας ζητάνε? Μας ζητάνε να δώσουμε, αλλά στις δυσκολίες των οικογενειών μας ζητάνε πάλι να δώσουμε. Η ίδια μας η πείρα λέει ότι δεν πρέπει να υποχωρούμε στα διλήμματα της εργοδοσίας, αφού αυτά δεν είναι δικά μας διλήμματα. Εμείς έχουμε τις δικές μας ανάγκες, η αστική τάξη και η εργοδοσία πρέπει να αναγκαστεί να πάρει θέση στα δικά μας διλήμματα. Εμείς αυτό κάναμε πράξη όταν αγωνιστήκαμε οι εργαζόμενοι για τις δουλειές μας στα μάρκετινγκ. Έτσι φτάσαμε και μέχρι τη νίκη. Ήμασταν αποφασισμένοι σε αυτή την κατεύθυνση των δικών μας αναγκών, να μην κάνουμε πίσω. Οργανωθήκαμε και εμείς οι 11 εργαζόμενοι γίναμε δεκάδες, γίναμε εκατοντάδες, μέσα από τη δύναμη που μας δίνουν τα σωματεία και το εργατικό κέντρο που είναι σε ταξική κατεύθυνση. Με αυτή τη δυναμική έγινε ένας αγώνας υπόθεση όλων των εργαζομένων, σε όλα τα σούπερ μάρκετ, στην πόλη και στην ίδια τη γειτονιά. Τη δύναμη της οργάνωσης όμως την είδαμε πάρα πολλές φορές, όχι μόνο στα μάρκετινγκ, αλλά και σε άλλους χώρους που έχουμε μια στοιχειώδη οργάνωση. Και κάναμε αισθητή την παρουσία μας, βάλαμε εμπόδια στα σχέδια της εργοδοσίας. Μας υπολογίζουν και μας φοβούνται, πολλές φορές περισσότερο από ό,τι και εμείς οι ίδιοι περιμένουμε και νομίζουμε. Ξέρουν πως αν ένας κάνει την αρχή και οργανωθεί, μπορεί να τους ενώσει όλους. Έτσι, με έναν οργανωμένο ξεκινήσαμε στο μετρό και απήργησαν όλοι και μπλόκαραν τις αλλαγές στις συμβάσεις τους. Με έναν οργανωμένο εργαζόμενο στα Hall of Brands καταφέραμε και πήραμε πίσω απόλυση εργαζόμενου. Αντίστοιχα στις απολύσεις στην B&I, αναγκάσαμε τη γερμανική πολυεθνική να αποδεχτεί τα αιτήματα των εργαζόμενων παρά την αρχική αδιάλακτη στάση της. Έτσι οργανώνονται οι εργάτες, μέσα από το καμίνι των καθημερινών αγώνων για επιβίωση. Έτσι προέκυψε η ανάγκη για ξεχωριστό σωματείο στους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα. Και τώρα, μπροστά στις εκλογές που ξεκινάνε μέσα σε αυτή τη βδομάδα του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων, ερχόμαστε κάθε μέρα σε επαφή με δεκάδες, βλέπουμε στην πράξη να σπάει κάθε μέρα το παραμύθι του καλού εργοδότη. Όσα δημοσιεύματα και αν βγούνε για τον καλό εργοδότη Σκλαβενίδη, που τα ακούμε και τα έχετε ακούσει όλοι νομίζω, ότι είναι το φαβορί του καλού εργοδότη, δεν μπορούν να πείσουν ούτε τους ίδιους τους εργαζόμενους εκεί στο Σκλαβενίδη, που και το δικό τους εισόδημα δεν φτάνει για να βγει ο μήνας, που βιώνουν τραγικά την εντατικοποίηση, που μέσα στο καλοκαίρι είχαν 2 θανατηφόρα ατυχήματα, με εκατοντάδες παρετήσεις, γιατί δεν αντέχουν σε αυτές τις συνθήκες εντατικοποίησης στα σούπερ μάρκετ και αυτούς τους ρυθμούς οι εργαζόμενοι. Και σαν αυτά τα παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το ότι οι εργοδότες μας βλέπουν μόνο σαν κέρδος και όχι σαν ανθρώπους. Η ουσία είναι ότι για να ζήσουμε εμείς τις ζωές που μας αξίζουν,
πρέπει αυτοί να χάσουν τα κέρδη τους. Το είπε και ο σύντροφος ο γραμματέας. Αυτή τη μάχη εμείς ετοιμαζόμαστε να δώσουμε και σε συνθήκες φαινομενικής ειρήνης και σε συνθήκες πολέμου. Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, είμαστε δυνατοί και θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ.